Κύριε Ζουνατζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έρχεται η κακοκαιρία. Πόσο έτοιμοι είμαστε λοιπόν και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους? Οι υπηρεσίες τροχέας, η τροχέα Κοζάνης είναι το ανθρωπίνως δυνατό έτοιμοι. Είμαστε όλοι στους δρόμους, θα είμαστε από αύριο, όλοι, μηδενός εξορουμένου. Πριν ξεκινήσουμε, είναι σημαντικό για εμάς, απευθύνομαι στους πολίτες της περιοχής μας, να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που έχουν αδυναμία πρόσβασης σε υγειονομικές μονάδες, στο νοσοκομείο, να μην διστάσουν, να ζητήσουν μέσω του κέντρου του 100 τη συνδρομή και τη βοήθειά μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εμείς θα είμαστε για αυτούς εδώ. Θα είμαστε έξω στον δρόμο και ουσιαστικά θα προσπαθούμε να όσο γίνεται να περιορίσουμε τα προβλήματα στη μετακίνηση. Σαφέστατα και θα υπάρξουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, οι οποίοι και την ανάγκη της ιατρικής θα έχουν και φυσικά θα έχουν αδυναμία να μετακινηθούν. Κώστα. Η συνδρομή και η βοήθεια είναι δεδομένες. Μάλιστα. Μέσω του 100 ο τρόπος συνδρομής και βοήθειας θα μπορέσει να μάλιστα. Και χαιρόμαστε πολύ για αυτό που είπατε, κύριε Δικητά. Κώστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Καταλαβαίνω και δικητά ότι οι αστυνομικές δυνάμεις, η τροχέα της Κοζάνης, αλλά ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας, θα έλεγα, θα είναι επιποδός στους δρόμους. Ακριβώς. Ακριβώς. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι την συνεργασία με τους οδηγούς. Πριν πάμε στους οδηγούς όμως, γιατί τις περισσότερες φορές δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στους πεζούς. Η κίνηση των πεζών μέσα στα αστικά κέντρα και στα χωριά και στις πόλεις, κυρίως στις πόλεις, υποχιονοσκεπές έδαφος, οδόστρωμα, είναι εξαιρετικά σημαντική στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Θα πρέπει λοιπόν οι πεζοί να έχουν υπόψη τους ότι τα οχήματα δεν μπορούν να κινητοποιηθούν το ίδιο εύκολα και στον ίδιο μικρό χρόνο όπως μέρες απουσίας χιονιού και πάγου. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Βεβαίως. Πολλές φορές το έχουμε αντιμετωπίσει μέσα στην πόλη της Κοζάνης, ο πεζός να νομίζει ότι έχει προτεραιότητα, σαφώς έχει προτεραιότητα, αλλά δεν μπορεί να κατέβει, να περάσει, να διασχίσει τον δρόμο απέναντι. Είναι και ζήτημα φυσικής. Είναι και ζήτημα... Ακριβώς. Είναι αποκλειστικά ζήτημα φυσικής και το δεύτερο ζήτημα φυσικής όσον αφορά την κίνηση των πεζών είναι ότι δεν κινούμαστε με τέτοιες καιρικές συνθήκες, με χιόνι ή πάγο στο οδόστρωμα, ποτέ με τα χέρια στις τσέπες. Μάλιστα. Για να μπορούμε να κρατάμε την ισορροπία μας. Ακριβώς. Είναι ζήτημα ισορροπίας. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε έκκληση σε όλους τους τόνους να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Ούτως ή άλλως οι μετακινήσεις σε εποχή COVID είναι συγκεκριμένες. Αν κάτι μπορούμε να το προμηθευτούμε από τα πριν. Εάν κάτι δεν είναι απολύτως αναγκαίο, θα ήταν καλό να αποφύγουμε να μετακινηθούμε. Είτε με τα πόδια, πεζή, πόσο μάλλον με το όχημά μας. Σε περίπτωση όμως που χρειαστεί να μετακινηθούμε, τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ενημερωθούμε για τις καιρικές συνθήκες, όχι από εκεί που ξεκινούμε, από εκεί τις ξέρουμε, τις βλέπουμε. Εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, εάν οφείλουμε και πρέπει για κάποιο λόγο από τους σημαντικούς που επιτρέπονται να πάμε στα Γιάννενα, μάλιστα, για παράδειγμα, μάλιστα, στη Θεσσαλονίκη. Να έχουμε μαζί μας αντιολυστικές αλυσίδες, αν δεν έχουμε χιονολάστιχα, και πολύ βασικό να γνωρίζουμε πώς να τις χρησιμοποιήσουμε, πώς να τις τοποθετήσουμε. Πολύ βασικό. Πολλές φορές στους εθνικές οδούς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Οι οδηγοί να κάθονται στον δρόμο, έχω αντιολυστικές αλυσίδες, δεν ξέρω να τις τοποθετώ. Την ώρα που θα χρειαστεί, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς να τις τοποθετούμε, γιατί χάνεται πολύτιμος χρόνος και μπορεί έτσι να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Μπορεί έτσι για κάποιο χρονικό διάστημα να αποκλειστεί ένας δρόμος και να μην μπορεί να περάσει ένα ασθενοφόρο. Ακριβώς. Ή να μην μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό. Και να ταλαιπωρηθούν, γιατί... και εκατοντάδες συνάνθρωποι μας, κύριε Δικητά. Ακριβώς. Γιατί εγώ αγόρασα από το κατάστημα τις αλυσίδες και τις έβαλα στο φορμπαγκάζ, χωρίς να ξέρω καν περί τίνος πρόκειται. Ακριβώς. Θα παρακαλούσα λοιπόν να αφιερώσουν 10 λεπτά. Αυτόν τον χρόνο που θα αφιερώσουν τα 10 λεπτά για να μάθουν, γιατί δεν θέλει περισσότερο από 10 λεπτά,
θα είναι ένας χρόνος που θα τον αφιερώσουν ουσιαστικά στον συνάνθρωπό τους. Και θα τον γλιτώσουν και από τις μετακινήσεις τους. Και από τους ίδιους, αλλά και από έναν συνάνθρωπό μας που μπορεί να έχει ανάγκη εκείνη την ώρα και να πρέπει το ασθενοφόρο να περάσει. Πολύ ωραία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Πολύ ωραία. Φροντίζουμε να κάνουμε δοκιμές λοιπόν και δεν τις προμηθευόμαστε απλά. Όσον αφορά για το αυτοκίνητό μας, φροντίζουμε ίσως να χρειαστεί να πάρουμε ένα αντιπαγωτικό για το πετρέλαιό μας, για το ειδικό υγρό του ψυγείου, αντιπαγωτικό για τους υαλοκαθαριστήρες, προσοχή στις πιτσιλίδες. Αυτά όλα είναι θέματα τα οποία έχουν προκύψει από την εμπειρία μας. Βεβαίως, έχουμε δει πολλούς. Και καλώς τα αναφέρετε. Πολλούς οδηγούς να προσπαθούν μέσα στην Εγνατία οδό να καθαρίσουν τα τζάμια τους. Κάτι το οποίο είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ακριβώς. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Μάλιστα. Και όταν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, είναι καλό να έχουμε μαζί μας ένα κομμάτι σοκολάτας, δεν ξέρουμε πόση ώρα θα κάνουμε. Και λίγο νεράκι, κύριε. Νεράκι, θα πρέπει να υπολογίζουμε σχεδόν το διπλάσιο χρόνο, όταν από το συνήθι χρόνο που ακτείται για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Θα έχουμε την μπαταρία του κινητού μας πλήρως φορτισμένη, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε ώρα ανάγκης. Ένα κομμάτι έντονου χρώματος ύφασμα. Αυτό γιατί το λέμε? Σε συνθήκες χιονοθύελλας είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούμε να δούμε και να ακούσουμε το όσημα. Και δυστυχώς ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι με μια σφυρίχτρα. Αυτά είναι, μπορεί να φαίνονται λίγο περίεργα. Μια πλαστική σφυρίχτρα. Έχουν σώσει ζωές. Ναι, σώσει ζωές. Τα αντιμετωπίσαμε το 2011-12 αυτά. Μάλιστα. Μία σφυρίχτρα και ένα κομμάτι έντονου χρώματος ύφασμα, το οποίο θα το βάλουμε πάνω στην κεραία του ραδιοφώνου μας. Πάρα πολύ ωραία. Από το αυτοκίνητο. Ωραία. Τώρα, δεν γκαζώνουμε για να απεγκλωβιστούμε. Έχουμε κολλήσει στο χιόνι, δεν πατάμε το γκάζι και το φρένο με δύναμη. Γενικότερα οδηγούμε με πολύ πολύ απαλές κινήσεις, και το τιμόνι το στρίβουμε με απαλές κινήσεις και το φρένο και το γκάζι τα ακουμπάμε, τα χαϊδεύουμε ουσιαστικά. Αν πρέπει να μείνουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας, έχουμε εγκλωβιστεί κάπου, πράγμα που απεύχομαι, τότε βγάζουμε αυτό το κομμάτι το ύφασμα και το βάζουμε πάνω στην κεραία του ραδιοφώνου μας. Για να είμαστε και ορατοί. Να είμαστε ορατοί. Εάν έχουμε, καλό θα είναι να έχουμε ένα ρούχο από πάνω που να είναι έντονου χρώματος. Μην μου βγει, φανταστείτε τώρα μέσα σε συνθήκες χιονοθύελλας, ο άλλος να φορά λευκά ρούχα. Θα είναι καταστροφικό. Θα είναι καταστροφικό. Ναι, είναι καταστροφικό. Μάλιστα, κύριε Δικητά. Ναι. Πολύ χρήσιμες οι συμβουλές οι οποίες μας έχετε δώσει. Αυτά είναι τα βασικά. Εμείς να σας ευχηθούμε, κύριε Δικητά, καλή δύναμη, γιατί τις επόμενες ημέρες, πέραν τις προσπάθειες που καταβάλλετε γενικότερα με την πανδημία και με τον έλεγχο της κυκλοφορίας, θα χρειαστεί να δώσετε ακόμη έναν καλύτερο εαυτό. Και ευχόμαστε και οι πολίτες να είναι σε αγαστή συνεργασία. Εμείς θα είμαστε εδώ, κοιτάμε τη συνεργασία των πολιτών, εφαρμόζοντας αυτά τα απλά που σας είπα, και να έχουμε ξανά, απευθύνομαι σε όλους τους πολίτες της περιοχής μας. Είμαστε εδώ. Ωραία. Εάν οτιδήποτε χρειαστούν σε θέματα υγείας, οποιοδήποτε πολίτης δεν έχει πρόσβαση σε νοσοκομείο, δεν θα διστάσει να ζητήσει τη βοήθεια και τη συνδρομή της ελληνικής. Είναι πολύ σημαντικό και το κρατάμε, κύριε Ζουρνατζή. Κύριε Δικητά, σας ευχαριστούμε θερμά.